βλέπουμε το μηχάνημα το Lenovo, το οποίο αν και έχει κάποια χρόνια στην πλάτη του ως σύνθεση hardware, ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στα Windows 10 το Professional και για του λόγου το αληθές, επειδή αν δεν το δει κανείς αυτό δεν το πιστεύει, θα ανοίξω όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες, όλους τους browsers, όλες τις εφαρμογές του Office, το Teams, το Skype, το Zoom, το WebEx. Δεν μου κολλάει ποτέ πουθενά, μου κάνει εντύπωση. Έχει μόνο 4 GB μνήμη, η μνήμη του δεν μπορεί να αναβαθμιστεί, είναι DDR2 τύπου. Δεν υπάρχουν τέτοιες μνήμες τεσσάρες, γιατί παίρνει μόνο 2 μνήμες μέσα και είναι και οι δύο θέσεις καλυμμένες με 2 διάρες, να έχουμε ένα άθροισμα 4 GB. Είναι πολύ σπάνιο να βρεθούν τεσσάρες μνήμες DDR2, μην πω ότι δεν υπάρχουν καν, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. Αλλά εδώ τώρα κάνω κάποιες κινήσεις ανοίγοντας όλες τις εφαρμογές, να σου δείξω αυτό που είπα, ότι αν και έχει μόνο 4 GB μνήμη, το μηχάνημα δεν κολλάει. Είναι τα πάντα ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Ακόμα και το store της Microsoft, το οποίο είναι πολύ απαιτητικό. Λοιπόν, αν δεις εδώ στο παράθυρο που ανοίγει, όλα αυτά τα παράθυρα που βλέπεις εδώ και άλλοι, είναι και άλλα ακόμα, και άλλα συνέχεια, όλες αυτές είναι εφαρμογές που τρέχουν ταυτόχρονα, την ίδια χρονική στιγμή. Εντυπωσιακό να βλέπει κανείς κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι το παλικάρι δεν θα ανοίξει ποτέ όλες τις εφαρμογές ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Δηλαδή, access δεν κάνει ένα παιδί στο σχολείο. Ούτε καν λογιστικά φύλλα στο Excel. Από την άλλη, πάλι οι εφαρμογές που θα δουλεύει, το Zoom, το Skype, το WebEx και το Teams, είναι ήδη ανοιχτές και δεν βλέπω να δημιουργούν κανένα θέμα απολύτως. Και με το παραπάνω τις προδιαγραφές που χρειαζόμαστε, και το βίντεο αυτό είναι αν μη τι άλλο μια τρανή απόδειξη των λεγόμενων μου. Να δούμε τι μνήμη έχει καταναλώσει από τα 4 GB, αν και κατά πόσο αφήνει ελεύθερο. Για να δούμε. Λοιπόν, είναι διπύρινος ο επεξεργαστής. Χρησιμοποιεί το 92% της μνήμης, το 95% της μνήμης, με τα πάντα ανοιχτά. Τα πάντα όμως ανοιχτά. Σε αυτό το σημείο δεν θα φτάσει ποτέ να έχει τα πάντα ανοιχτά, όλες οι εφαρμογές που να τις δουλεύει ανοιχτά. Αν όλες ανοιχτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι μπορείς να το κρατήσεις το μηχάνημα. Βέβαια, είναι παλιό. Το μηχάνημα είναι παλιό. Είναι 12ετίας, όπως είχα πει και τις προάλλες. Όπως και να το κάνουμε, υπολείπεται δυνατοτήτων. Εν συγκρίση πάντοτε με τα καινούργια μοντέλα που έχουν βγει την τελευταία διετία, τριετία. Μπορείς, άμα θέλεις, να πάρεις κάτι καινούργιο που να έχει ακόμα καλύτερες επιδόσεις, αλλά και αυτό για τα χρόνια που αριθμεί και για τις δυνατότητες που έχει, και εφόσον οι απαιτήσεις του μαθητή αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένες, γιατί μετά μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, τώρα τον καλύπτει. Το τι θα γίνει πιο μετά δεν το ξέρει κανείς, ανάλογα τι θα τους πούνε από το σχολείο. Με τα δεδομένα όμως τα υπάρχοντα, τα συγκεκριμένα, σε καλύπτει και νομίζω μπορείς να το κρατήσεις. Λοιπόν, αυτό το βίντεο το έφτιαξα για να σε κατατοπίσω σχετικά με το κατά πόσο το μηχάνημα αυτό κάνει για τη δουλειά που το θέλεις. Αν σε έχει πείσει αυτό, νομίζω ότι μπορείς να το κρατήσεις. Διαφορετικά, να συζητήσουμε για κάτι καινούργιο. Αυτά. Να είσαι καλά.